Και τώρα έχετε μπροστά σας μια διαδικασία ιστορική και με ιστορικές ομάδες, όπως μια πρώην ομάδα στο Πανιόνιο, για να παλέψετε για την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες. Εντάξει, ο Ρόδοντος πάντα παίζει για να βγει πρωταθλητής. Είναι βαριά η φανέλα, είναι μια ιστορική ομάδα, όπως ξέρουμε όλοι. Φέτος, εκτός από το πρωτάθλημα, πρέπει να διεκδικήσουμε και την άνοδο στα Μπαράζ. Έχουμε δύσκολο δρόμο και οι άλλες ομάδες θα είναι καλές εφόσον βγήκαν και αυτές οι πρωταθλήτριες. Εντάξει, για μένα θα είναι λίγο περίεργο που θα αντιμετωπίσει μια παλιά μου ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, αλλά όλα θα παιχτούν μέσα στο γήπεδο. Γιάννη, πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο και μάλιστα σε τέτοια εποχή και με μεγάλες θερμοκρασίες και τέλος σεζόν να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο για άλλους ποδοσφαιριστές να αγωνίζει σε καλοκαίρι και ειδικά όταν θα αγωνιστούμε και σε πλαστικό, ευτυχώς είναι μόνο ένα. Είναι πολύ δύσκολο μετά από αυτή τη χρονιά που σταματήσαμε, ξαναρχίσαμε και από την περσινή καραντίνα αλλά και τώρα που σταματήσαν 5 μήνες. Είναι πολύ δύσκολο ο ποδοσφαιριστής να βρει ρυθμό. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο με τις θερμοκρασίες που θα παίξουμε. Αλλά όμως πρέπει να αγωνιστούμε και να πάρουμε την άνοδο. Όλες οι ομάδες θα είναι καλές. Θα διεκδικήσουν επίσης όριστο την άνοδο. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίχτες. Θεωρώ ότι όποιος βρεθεί σε καλή μέρα και είναι και λίγο πιο τυχερός, αυτός θα πάει μέχρι το τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά που είμαστε στο Ελικάνσο έχουμε ένα ιδιαίτερο δεσμό με την ομάδα και αυτοί που έχουμε μεγαλώσει από τις ακαδημίες από πολύ παλιά. Εγώ το περίμενα καιρό, ακόμα και όταν έλειπα από την ομάδα είχα στο μυαλό μου να γυρίσω και να πανηγυρίσω τίτλους. Χάρηκα πάρα πολύ, όπως είπα είναι πολύ ιδιαίτερο για μας και χάρηκαμε πολύ, όμως έχουμε ακόμα ένα βήμα που είναι το πιο δύσκολο και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε στο τέλος. Όταν παίρνεις μία άνοδο, γράφεσαι στην ιστορία ούτως ή άλλως σαν όνομα. Είναι κάτι. Είμαστε οπαδοί. Εμείς εδώ πέρα οι Ελεκανοσότες πρώτα απ' όλα είμαστε οπαδοί της ομάδας και μετά είμαστε ποδοσφαιριστές. Και αυτό νομίζω βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εντάξει, στα πανηγύρια εννοείται. Πόσο μάλλον μια ομάδα που έπαιξε και ο παππούς σας και ο πατέρας σας. Εντάξει, ναι. Εδώ και ο παππούς και ο πατέρας μου εδώ πέρα μεγαλώσανε και έπαιξαν ποδόσφαιρο. Και εγώ και ο Γιάννης. Ευελπιστώ να παίξει ο γιος μου, ας πούμε. Ο ανιψιός σου το έχει, να ρωτήσουμε με αυτό, να τον δούμε και αυτό στον Ηρόδοτο. Νομίζω ότι το έχει περισσότερο, μοιάζει προς το θείο από ό,τι έχω καταλάβει σε μένα. Δεν έχει την τεχνική του μπαμπά. Είναι πιο πολύ τρέξιμο και τάκλι. Δεν έχει με την μπάλα ακόμα αναπτύξει πολύ καλή σχέση. Αλλά είναι καλός. Είναι μικρός, είναι καλός. Θα δείξει ο χρόνος. Δηλαδή μπορούμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Μπορούμε, μπορούμε. Θα το σπρώξουμε κι εμείς. Θα έχει το μέσο, θα το σπρώξουμε. Έχουμε μια συνέχεια εξίσου δύσκολη όπως ήταν και όλο το πρωτάθλημα. Τα παιδιά εδώ προετοιμάζονται. Ξέρουμε ότι ο Ηρόδοτος έχει μεγάλη δυναμική, μεγάλη ιστορία, αλλά δεν έχει και ταβάνι. Θεωρώ ότι θα τα δώσουν όλα και όταν τελειώσει δηλαδή, αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα, κάπου στις 7-8 Ιουλίου, όποτε τελειώνει αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα, δηλαδή Τετάρτη Κυριακή, θα πανηγυρίζουμε πάλι μια εξίσου ιστορική άνοδο.